σαν μια σκιά που με προσπερνά. Κι εγώ μένω τώρα εδώ στην παγωνιά ξανά. Κύμα κύμα τρέχει μακριά σαν το φωνιά μες στη σκοτεινιά. Μη μ' αφήνεις μόνη να ζω στην ερημιά ξανά. Και έχουμε αποδείξει ότι εμείς οι δύο μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα στα δύσκολα. Ξέρω για τη ζωή. Είσαι Λουιζά? Ναι, εγώ είμαι. Με στέλνει ο καπετάν Ανδρέας. Πρέπει να μιλήσω στη ζωή. Είσαι σίγουρος ότι έτσι πρέπει να γίνει? Ναι, ναι, και σίγουρος και αποφασισμένος. Μόνο έτσι θα τελειώσει αυτή η συχαμένη ιστορία. Αρχιμαφιόζος είναι. Πρέπει να εξαφανιστώ. Βρέκου το ηρέμησε. Μαζί θα το αντιμετωπίσουμε. Όπως πάντα. Χαίρομαι πολύ όταν μου μιλάς έτσι. Κυρίως αν η λύση, όπως λες, περιλαμβάνει και εσένα. Δεν ξέρω τι γίνεται, Ρενάδια, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τι έχει στο μυαλό του αυτός ο δικηγόρος. Αλλά καλό δεν είναι. Μη με βάζεις να σου περιγράψω που έχεις μπλέξει. Αν ο Πετκόφ σε έχει βάλει στο στόχαστρο, πρώτα τρέχεις και μετά το σκέφτεσαι. Ναι, μόνο που ο Πετκόφ δεν ξέρει ότι ο δικός μου συνδυασμός με τη Λουίζα είναι θανατηφόρος. Πες του λοιπόν χαιρετίσματα από μένα και ότι αυτός κινδυνεύει. Μπορεί να μου τη φέραν έτσι. Αποκλείεται. Αντί να παραλαμβάνω τη Λούση που έπρεπε σε μισή ώρα να μπει στο αεροπλάνο μου, να βλέπω αυτό το θέαμα. Μα συμβαίνει αυτό που φοβάμαι. Ο Παυλίδης είναι χαμένος. Και να σκεφτείς ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε για να μπορέσω να εξασφαλίσω σε σένα και την αδερφή σου μια άνετη και πλούσια ζωή. Μεγάλο λάθος. Μεγάλο. Και τώρα βρεθήκαμε στο σημείο να προσπαθούμε να σωθούμε. Άντε να δούμε που θα μας βγάλει αυτή η ιστορία. Ονομάζομαι Ανδρέας Μαντάς. Είμαι πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Ήρθα να τεθώ στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καθίστε, κύριε Μαντά. Ευχαριστώ. Σας ακούω. Ανέλαβα πρώτος καπετάνιος του πλοίου Μάρκος. Σχετικά με το ταξίδι αυτό θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα και θα το κάνω μόνο με την παρουσία του δικηγόρου. Το πλοίο ανήκει στον τιμολέοντα Παυλίδη, ο οποίος ζήτησε να του παρασχεθεί προστασία για εκείνον και την οικογένειά του. Η παρουσία σας έχει σχέση με αυτό εδώ? Φυσικά και έχει. Με το πλοίο Μάρκος συνδέεται ένα χτύπημα στον Πειραιά. Έχει σχέση με τον Άρη Μαντά? Πρόκειται για το γιο μου. Αυτός είναι κυρίως ο λόγος που βρίσκομαι τώρα εδώ. Και θα ήθελα να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή? Είναι κάτι που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει και θα θέλατε στοιχεία για να προχωρήσετε τις όποιες έρευνες κάνετε. Αυτό είναι η συνεργασία του Ρώσου Δημήτρη Πετκόφ με το Ισλαμικό κράτος. Εμένα με χρειάζεται κάτι άλλο. Έχω δουλειά, πρέπει να φύγω. Πάρ' το, Παυλίδη. Μα αυτή έγινε, σε μένα δεν θα απαντήσει. Τι θέλεις, Πέτερ? Μάρκος, ένα πειρά. Κανένα ακούω. Όχι, τον πατέρα μου πήρες, αλλά κοιμάται. Είναι στην κλινική, αν δεν το ξέρεις. Η Λούση. Η Λούση πού είναι? Η Λούση έφυγε, Πέτερ. Έφυγε? Πού, πότε? Κοίτα, πες αυτό που σε έβαλε να τηλεφωνήσεις. Ότι η αδερφή μου είναι κάπου στο εξωτερικό, ασφαλής. Και ότι για να είμαστε κι εμείς εδώ ασφαλείς, τόσο η κλινική όσο και το σπίτι φρουρούνται από την αστυνομία. Τσακωμής!
Μυρτώ, θέλω να είσαι προετοιμασμένη για όλα. Γιατί μόνο χρόνο κερδίζεις. Έχεις μπει στο στόχαστρο. Είσαι σε άδεια ή έγινε κάτι άλλο? Είμαι σε αναγκαστική άδεια και γίνονται και διάφορα εκεί. Να σου πω, δεν θέλω να κάτσω σπίτι. Πάμε κάπου. Πάμε εκείνες τις διακοπές που δεν πήγαμε ποτέ. Πρέπει να πάω στη Λεμεσόγειο. Ο πατέρας μου είναι στην αστυνομία. Γίνανε πολλά, γι' αυτό έτρεχα σαν τρελός. Ο Άρης κρύβεται στο εξωτερικό, θα στα πω. Νόμιζα πως μου είχες πει ότι είχαμε τελειώσει με όλα αυτά. Τελειώσαν όλα αυτά, αλλά δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να λείψω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό στον πατέρα μου. Κατάλαβα. Δηλαδή από όλη την κουβέντα μας κρατάμε μόνο ότι δεν θέλεις να χωρίσουμε. Δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Μυρτώ, θέλω να πάω να δω τι γίνεται, να ξεμπερδέψουμε όλα αυτά. Αν δούμε ότι ξεκαθαρίσαμε, πάμε όπου θέλεις. Πάμε στην Ελλάδα, πάμε όπου θέλεις. Θες να έρθεις μαζί μου τώρα? Όχι, δεν θέλω. Εσύ είσαι μια καταπληκτική γιατρός και εγώ ένας δημοσιογράφος που κάπου έχασε το δρόμο του. Υπάρχουν μέρη που μας χρειάζονται. Μη με βασανίζεις, σε παρακαλώ. Ήδη γυρνάω πολύ απρόθυμα στην πραγματικότητα. Μην το κάνεις πιο δύσκολο. Σ' αγαπάω, Μυρτώ. Και ξέρω ότι με αγαπάς και εσύ, το νιώθω. Ό,τι σε δένει με τον άντρα σου έχει πεθάνει. Ανήκει στο παρελθόν. Σε γύρευε η Γεωργίου και τα έφερε σε μένα. Τι λέει? Λες να σε πέδευα τόση ώρα για ένα αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης? Φύγατε γρήγορα, κύριε Αναστασίου. Πάντα ήσασταν δίπλα μου. Στις καλές, αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Τώρα που σας χρειάζομαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Τις διακοπές που δεν πήγαμε ποτέ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στον πατέρα μου. The deadline has passed without any result. I give another one day. Then there is no mercy. Έχει Skype στο τηλέφωνο σου, έτσι? Ναι, γιατί ρωτάς? Θέλω να σε βλέπω και να με βλέπεις καθώς μιλάμε. Εγώ δεν θέλω. Σ' ακούω. Δεν ξέρω τι έγινε κι άλλαξε πορεία. Αλλά χάνονται πολλά λεφτά. Και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν και ζωές. Νομίζω ότι ξέρεις, Πετκόφ. Η συμφωνία που κάναμε ήταν πολύ γενναιόδορη για να είναι αληθινή. Αυτό που συνέβη είναι ότι εγώ ανακάλυψα τη Λούμπα. Έχω να σου προτείνω μια καινούρια. Φεύγουμε σήμερα,
με την κόρη σου για Τουρκία. Και αφού λες ότι ξέρεις από τι κινδύνευες, μόνο εσύ, μέσω Λούσης, θα έχεις πρόσβαση στο λογαριασμό. Τι μου, η μεταφορά πρέπει να γίνει. Δεν αστείευονται με αυτούς τους ανθρώπους, το ξέρεις. Αυτή μάλιστα, έτσι. Έτσι τώρα μιλάμε. Αυτή είναι η συμφωνία. Δημήτρη, μια τέτοια συμφωνία και βέβαια θα μπορούσα να τη δεχτώ. Αν βέβαια ήσουν σε θέση να την κρατήσεις. Η όποια συνεργασία μας δεν σου δίνει το δικαίωμα να με αμφισβητείς. Φεντικό, η αστυνομία είναι έξω και σε ζητάει. Τι θέλει η αστυνομία? Πραγματικά λυπάμαι που δεν βάλαμε Skype, Πετκόφ. Πολύ θα ήθελα να δω τη φάρσα σου αυτή τη στιγμή. Τώρα που λείπει η Μυρτώ είναι δύσκολο, Φίλιππε. Μου μένουν 2 εβδομάδες ακόμα από την άδειά μου. Πρέπει να πάω στο χωριό μου, στη μάνα μου. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα. Άσε να το ψάξω και τα λέμε αύριο. Κύριε Κατσαράκη. Μυρτώ, γιατί με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Φέρνεις και τον εαυτό σου. Η παρουσία σου στο νοσοκομείο δημιουργεί προβλήματα. Αναζήτησα τον κύριο Παπασταθόπουλο, τον συμβουλιογράφο. Από το γραφείο του μου είπαν ότι έχει έρθει εδώ. Ξέρω, ξέρω. Αυτόν πηγαίνω να συναντήσω μαζί με τον Μιλτιάδη Αναστασίου. Να ρυθμίσουμε επιτέλους το θέμα της αποτεφρώσεως. Γίνεται να πείτε κάτι στον κύριο Παπασταθόπουλο? Θα ήθελα βέβαια να το ξέρετε κι εσείς. Ναι. Πείτε αν θέλετε τον κύριο Παπασταθόπουλο, κύριε Αυγερή. Θα τον ενημερώσω εγώ. Όλο εσάς βρίσκω μπροστά μου. Νομίζω ότι ο κύριος Θεοφάνος είναι ο καταλληλότερος. Δεν έχω αντίρρηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το γραφείο σου, Δημήτρη? Φυσικά. Ευχαριστώ. Καθίστε. Ο διακεκριμένος δικηγόρος Πέτερ Θεοφάνους και νομικός σύμβουλος του Γενικού Νοσοκομείου σε μια σειρά αποκαλύψεων που θα συγκλονίσουν. Μείνετε μαζί μας για να ξέρετε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θα σε σκοτώσω, Νίνα. Μπορούσατε να γίνετε λίγο πιο σαφείς, αν θέλετε. Είναι απλό, κύριε Θεοφάνους. Δεν σκοπεύω να δεχτώ την κληρονομιά που μου άφησε ο Εκλειπών. Αυτό το κατάλαβα. Το λόγο που σας οδηγεί προσπαθώ να εκτιμήσω. Οι λόγοι είναι καθαρά προσωπικοί. Νομικά γίνεται, έτσι δεν είναι? Βεβαίως και γίνεται. Απλά πρέπει να σκεφτείτε ότι με την άρνησή σας αυτήν είναι σαν να σεβείτε στη μνήμη του. Ήταν το τελευταίο πράγμα που ζήτησε. Το είχα σκεφτεί. Γι' αυτό δεν είχα πει και το όχι από την πρώτη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων, η απόφασή μου είναι οριστική. Φοβόσαστε κάτι, κυρία Αυγέρη? Τι εννοείτε? Σαν τι να φοβάμαι? Εγώ ρωτάω και εσείς απαντάτε. Πέθανε ο μέντορας σας και ο θάνατός του έχει δημιουργήσει πληθώρα ερωτήσεων. Ιδιαίτερα στο γιο, το οποίο συμφέροντα υποστηρίζω εγώ. Και όχι μόνο τα οικονομικά. Δεν σας καταλαβαίνω. Αν ήθελα να δεχτώ αυτά τα χρήματα, θα ήμουν μια χαρά. Και τώρα, πραγματικά δεν σας καταλαβαίνω. Μη συγχύρεστε, κυρία Αυγέρη. Μα δεν συγχύστηκα. Καλό είναι αυτό. Κύριε Θεοφάνους, εσείς προσπαθείτε πάντα να μπερδέψετε τα πράγματα και θέτετε γρίφους. Το τι σκέφτομαι εγώ δεν αφορά ούτε εσάς, ούτε το γιο του. Η απόφαση μου είναι οριστική. Δεν θα πάρω αυτά τα χρήματα. Καλώς. Εγώ θα το μεταφέρω αυτό στον ενδιαφερόμενο και αν μου δώσει την εντολή θα ετοιμάσω τα χαρτιά και θα σας καλέσω να τα υπογράψετε. Σας συνιστώ να είναι και ο δικηγόρος σας παρόν. Μυρτώ, ετοιμάσου και τρέξε στα επίγοντα. Μόλις με πήρε τηλέφωνο ο δήμαρχος.
Φέρνουν το γιο του, σοβαρό τροχαίο. Θέλω να γίνει το καλύτερο δυνατόν. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Ανυπομονώ. Καλά είσαι σοβαρός. Τη στέλνεις να αναλάβει το γιο του δημάρχου. Είναι η καλύτερη που έχω. Βλέπω ότι σου αρέσει αυτή η καρέκλα, ε. Τι έκανες, Αλέκο? Άφησες τα ιατρικά στην Ινά? Πας καλά? Πουλάει, αγόρι μου. Αλλά μην ανησυχείς, δεν θα βγει ακόμα το τρέλερ. Παγώνουν όλα τα ιατρικά λόγω συνεδρίου. Έχεις ακόμα καιρό να πείσεις τον boss να το κάψει οριστικά. Έλα ρε μεγάλη, τι μου λες? Και για λέγε, με ποιο τρόπο? Πολύ ανενημέρωτο σε βρίσκω. Δεν άκουσες τίποτα για τον εμπρισμό στο σπίτι του Παυλίδη? Κάτι πήρε ταυτινούς είδησης. Παυλίδης, χτύπημα στον Πειραιά. Ρώσικη μαφία. Η έρευνα που περιμένει από σένα τα αφεντικό. Κάνε του εσύ τη χάρη και αυτός θα σου δώσει το αντάλλαγμα. Μισθό, θα χρειαστούμε αίμα για το χειρουργείο. Σίγουρα θα χρειαστεί πολύ αίμα. Θα είσαι μαζί μου? Ναι. Δεν το πιστεύω ότι εσύ τον ανέλαβες. Ελείψη καλύτερου. Καλά, δεν είσαι υποδιωγμό? Ο Κατσαράκης μπορεί να είναι όπου φυσάει ο άνεμος, αλλά δεν είναι βλάκας. Έλα πάμε, μας καλεί το καθήκον. Γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Πέτρου. Περάσει στο γραφείο του, στον πρώτο. Ευχαριστώ πολύ. Μίλησα με τον Τίμο. Επικοινώνησε με δικηγόρο. Μπα, νομίζω ότι χρειάζομαι δικηγόρο. Τι λες, ρε Ανδρέα μου. Βλέπεις ότι σε κρατάνε και δεν έχεις πει τίποτα ακόμα. Κι ούτε πρόκειται να πω. Μην φοβάσαι. Δεν τον εκθέτω τον Τίμο. Μην ανησυχείς. Ανδρέα, για σένα ανησυχώ. Εντάξει, εγώ μπορεί να παντρεύτηκα και να τα παράτησα, αλλά μετά από 3 χρόνια σπουδαία αστυνομική, όλο και κάτι θυμάμαι. Δεν πρέπει να πεις τίποτα αν δεν μιλήσει δικηγόρο. Εσύ μπορεί να μην το θεωρείς επιβαρυντικό, αλλά δεν ξέρεις πώς θα το πάρει η αστυνομία. Γεια σου, Κλέρι. Γεια σου, Στέφανε. Έχετε 20 λεπτά. Το μάθαμε. Τι έγινε, εσύ βρήκες δικηγόρο? Άντε πάλι. Αυτό του λέω κι εγώ, αλλά ξέρεις πόσο ξέρω κέφαλος είναι. Δεν θες να πας να ξεκουραστείς? Αρκετά ταλαιπωρήθηκες. Α, πήγαινε. Στέφανε, κοίτα να του βάλεις λίγο μυαλό. Εσύ τουλάχιστον είσαι πιο λογικός. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σας. Αλλά αν δεν ήξερα τι άνθρωπος είσαι, θα έλεγα ότι κάτι παίζει με την Κλέρι. Εγώ δεν είμαι ούτε Άρης, ούτε Στέφανος που δεν έχετε αφήσει τίποτα όρθιο. Έλα μωρέ, πλάκα κάνω. Δεν θέλω τέτοιες πλάκες. Παλουκό σου. Για πες τώρα. Τι έγινε, τους μίλησες? Α, κάτσε, κάτσε. Καταρχήν, γιατί δεν θες δικηγόρο? Τι να το δώσω δικηγόρο, δεν χρειάζεται. Δεν μπορούν να βρεθούν αποδείξεις για τον Πετκόφ εναντίον του, γιατί δεν υπάρχουν. Άλλος είναι ο λόγος που γίνονται όλα αυτά. Άλλος ο σκοπός. Θα γυρίσουμε εναντίον του όλους αυτούς που φοβάται. Και αυτοί θα τον εξοντώσουν. Θα τον καθαρίσουν, πώς το λένε. Τα λάβεις τώρα? Όχι, μπορείς να γίνεις πιο σαφής. Ρε παιδί μου, ένας δικηγόρος δεν μπορεί να κάνει αυτά που χρειάζονται. Χρειάζεται άλλη ειδικότητα. Θέλω να σου πω πια. Το θυμάσαι εκείνον τον δημοσιογράφο από την Αθήνα, αυτό μωρέ που έσωσε τον Άρη εκεί στο νοσοκομείο? Τι λες, ρε πατέρα? Τι λέω, μωρέ, μου είχες πει και εγώ το είχα καταλάβει. Το είχα δει δηλαδή ότι έχει μπλεχτεί με αυτή την ιστορία, ότι τα εκθέτει τα πράγματα. Λοιπόν, αυτός χρειάζεται. Αυτόν θα παράβρεις. Αποκλείεται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το αποκλείεται. Γιατί? Θα πας να τον βρεις. Θα πας. Θα... Πας. Δω. Ελπίζω να το αξίζετε. Είναι σίγουρο ότι η αστυνομία δεν έχει κάτι στα χέρια της που θα μπορούσε να με φέρει σε δύσκολη θέση? Απόλυτο σίγουρο. Αυτό ήθελα να ακούσω. Πάμε λοιπόν να παίξουμε τώρα με αυτούς τους βλάκες. Αφεντικό.
Άρα, Βασίλη, να μιλήσετε. Μόλις ξεμπερδέψουμε τους μπάτσους, θα επικοινωνήσω. Θέλει, δεν θέλει, πρέπει να οργανωθώ πρώτα. Έχω κάτι που μπορεί να βοηθήσει. Ο δικός μας στην τουρκική πλευρά κάτι βρήκε στον μπουρδέλο. Όταν γυρίσεις, ας σου έχω στοιχεία. Ενδιαφέρον. Απάντησες, έτσι? Όχι, φυσικά. Το λέω αυτό γιατί, αν και καρτοκινητό, ποτέ δεν ξέρεις. Πρέπει να φυλαγόμαστε. Πώς σου φαίνεται εδώ? Ωραία είναι. Λοιπόν, έχω βρει ένα καταπληκτικό χωριό, το Ρίτζι. Εδώ κοντά είναι. Τι λες, πάμε αύριο? Πάντως, για κάποιον που θέλει να κρύβεται, αυτό είναι το ιδανικό μέρος, ε. Όταν μιλάς έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα απαντήσεις? Όχι. Μάλλον πρέπει να το κλείσω. Πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν απαντάει. Λογικό. Κρύβεται στο άγνωστο. Προφυλάσσεται. Το καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις ποιο είναι το παράξενο? Προφανώς δεν έχετε τίποτα. Μπορούμε να φύγουμε? Μην πιάζεστε, κύριε Πέτκοφ. Δεν σας κατηγορούμε για κάτι. Απλώς θα θέλαμε να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα μετά από κάποια καταγγελία που έγινε. Καταγγελία? Γιατί ακριβώς? Θα μάθετε. Σήμερα σας κάλεσα ακριβώς γι' αυτό, για να σας δείξω ότι δεν θα σας είναι πολύ εύκολη η υπερασπίση σας. Κύριε Δικητά. Τον πλοίαρχο, κύριο Μαντά, τον γνωρίζετε, κύριε Πετκόφ? Ναι, τον γνωρίζω. Καταγγέλει ότι προσπαθήσατε να μεταφέρετε παράνομα όπλα στο Ισλαμικό κράτος. Αυτό είναι γελίο. Μια τέτοια συκοφαντία είναι καλός λόγος για μήνυση, έτσι? Υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να στηρίξουν την καταγγελία? Υπάρχει. Υπάρχει μαρτυρία που είναι πολύ δυνατή. Δεν μπορεί να αντικρούσει. Κυρία Μαντά, όπως καταλαβαίνετε, για να διεξαχθεί η προανάκριση, πρέπει να στοιχειοθετηθεί η καταγγελία. Πρέπει να δώσετε όνομα του μάρτυρα και να πείτε όλη την αλήθεια. Μέχρι να γίνει αυτό, είμαι υποχρεωμένος να σας έχω υποπερορισμό. Όπως το φαντάστηκα. Βλακίες. Δεν υπάρχει τίποτα. Μπορώ να φύγω, έτσι δεν είναι? Μπορείτε. Αλλά να μην αποκριθείτε από τη λέμε σου. Σταθεροποίησες την πίεση? Όλα εντάξει, γιατρέ. Ανοίγω το μη. Μυστέρι. Έχετε 20 λεπτά για να τα πείτε. Κανόνισε να φέρεις τίποτα ρούχα από το σπίτι του Άρη. Τώρα πόσο θα μείνω εδώ, σε αυτή τη φιλοξενία, δεν ξέρω. Τι έγινε, μίλησες, είδες τον Πετκόφ? Ένα, όχι, δεν έχω πει τίποτα, δεν έχω πει κουβέντα. Αλλά είχατε δίκιο για τον δικηγόρο. Τελικά χρειάζεται. Πάρ τον Τίμο. Όχι, ας τον Τίμο απ' έξω. Έχω εγώ δικηγόρο, είναι πολύ καλός, είναι και φίλος. Μόρα δεν άκουσες τι είπε η Κλέρη. Κανόνισε ήδη ο Τίμος. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα, ε? Δεν θα πάρεις ένα δικηγόρο που πρώτο του μέλημα είναι να αφήσει τον Παυλίδη έξω από την ιστορία.
Δεν θα τα φορτωθείς όλα εσύ. Θα πληρώσει και ο Παυλίδης το μερίδιο που το αναλογεί. Το τι θα γίνει, τι θα κάνω, αυτό το αποφασίζω εγώ και μόνο εγώ. Τελειώσαμε. Όχι, με μπλέξατε σε μια ιστορία που έχει κάνει τη ζωή μου άνω κάτω. Δεν θα κάνει το κεφαλιού σου. Τι σε κάναμε, σε μπλέξαμε. Ναι, γιατί. Θυμάσαι που τσακωνόμασταν σπίτι, που σου έλεγα μακριά, δεν θέλω να μπει στην ιστορία. Εσύ τι έλεγες, όχι, θέλω να με ενημέρωσε, θέλω να βοηθήσω, ναι, και όλα αυτά. Να σε αφήσω να πάω να κρεμαστεί. Τότε λοιπόν τι παραπονιέσαι. Λοιπόν, άσε με. Δεν θέλω να μπλέξει. Θα κάνει ένα πράγμα. Θα πάω να φέρει το δημοσιογράφο εδώ. Θα του δώσω εγώ στοιχεία να τον κάνει το Ρώσο να του βγει καλύτερα το μάτι παρά το όνομα. Τι μας λες τώρα, ρε πατέρα, τι μας λες τώρα, ρε πατέρα, πού ζεις να πούμε, πού ζεις, σε κανένα χωριό, ζεις σε καμιά κομμόπολη που νοιάστηκε ο άλλος να τον κάνει ρόμπα. Βλάκα. Δεν ενδιαφέρουν οι αποδείξεις που χρειάζεται η αστυνομία. Ξέρεις τι θέλουν οι τσιγκαντιστές, να φανεί ότι ο Πετκόφ είναι καμένο χαρτί και μετά το τσακίσουν. Το κατάλαβες. Εσύ καταλαβαίνεις ότι είτε το συνειδητοποιείστε, όχι, έχεις γίνει Αλ Καπόνε, φέρεσαι σαν κανονικός παράνομος. Και πώς αλλιώς θα γίνει δηλαδή. Τον κάνω εγώ το λιγδιάρι, θα τον πολεμήσω με τα ίδια του τα όπλα. Μόλις πριν λίγο ήρθαν. Μοιάζει. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, για ξαναδείξε. Λογικό να αλλάξει εμφάνιση. Δύσκολο να είναι σύμπτωση. Αυτή να είναι η ίδια μάρτυρα, αυτός ο καταγγείλος, ο καπετάνιος. Να παρακολουθούν το μαγαζί συνέχεια. Λίγο μπερδεμένα μου τα λες, κοριτσάκι μου. Μα το παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάει. Και όπως βλέπεις, διατηρώ την ψυχραιμία μου. Μήπως σημαίνει κάτι αυτό? Δεν ξέρω, ίσως. Αλλά όταν είσαι μέσα σε όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι τρελαίνεσαι. Δεν κάτι ξέρω από αυτά. Βέβαια, όταν παίρνεις κάποια απόσταση από τα πράγματα, τα βλέπεις πολύ πιο καθαρά. Σχεδόν σαν θεατής. Έχω κι εγώ να σου πω κάποια πράγματα. Κοίταξε, Λουίζα, εγώ όταν γνώρισα τον Στέφανο, όλο αυτό το πράγμα που γινόταν, που έπρεπε να συναντιόμαστε κρυφά, όλη αυτή η ένταση. Ήμουν τελείως στην τσίτα. Τρελαίνεσαι. Αυτές κι αν είναι καταστάσεις που έχω ζήσει. Και μετά όταν ξαναβρέθηκα με τον Άρη, δεν ξέραμε μέρα με τη μέρα αν θα ζήσουμε ή αν θα πεθάνουμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά δίνουν μια άλλη ένταση στα γεγονότα. Καλά, πριν μου πεις κι άλλα για τα παιδιά μου που προβλέπω να μην είναι και πολύ καλά. Όχι, κάνεις λάθος. Απλώς όλα εξαρτώνται από το πώς βλέπεις τα πράγματα. Καλή φιλοσοφία. Αλλά εμένα μου αρέσει να βλέπω την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι σκεπασμένη με βαριά σύννεφα. Ξέρω τι θα μου πεις, Λουίζα, αλλά το ξεκαθαρίσαμε χθες. Θα στενοχωρηθώ πολύ άμα φύγεις. Αλλά αν πρέπει. Αυτός ο Αντρέι μου φαίνεται ικανός. Μπορεί να σε πάει στον Άρη. Ίσως αυτό να μπορούσε να με πείσει. Αλλά και πάλι πρέπει να σου πω ότι μου αρέσει εδώ μαζί σου. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι ότι έχω μία ζωή όλη δικιά μου. Αλλά αν δεν μπορεί να γίνει... Όλα μπορούν να γίνουν. Θα με αφήσεις να προσπαθήσω? Έχω κάποια του, ίσως κάτι να πετύχω. Διέτοιμα για τον ασθενή μου. Ποιον ασθενή δηλαδή, που σε βλέπω μια χαρά. Αυτό χθες δεν μπορούσα να το κάνω. Είδες που σου έλεγα να έρθουμε στις Άλπεις. Άλλος αέρας εδώ. Ναι, τελικά είχες δίκιο. Πολλά δεν θα είχαν γίνει. Κοίτα, μπορώ και στέκομαι όρθιος, ε. Τέλεια. Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Τι? Αύριο μπορούμε να πάμε σε αυτό το χωριό που έλεγες. Μπράβο, τέλεια. Τα έχω οργανώσει όλα. Δεν μου λες. Εκεί στο χωριό, από σταθερό θα μπορούσαμε να... Άρη, τι έχουμε πει? Για λίγο καιρό, όχι τηλέφωνα. Οκ, θα το υποστώ και αυτό. Να σου βάλω λίγο χυμό. Και να βάζεις. Θέλω να σε παρακαλέσω για κάτι. Ναι. Θα ήθελα για λίγο καιρό να μην μου υπενθυμίζεις όλη αυτή την κατάσταση. Περνάμε τόσο ωραία αυτές τις μέρες και μου το χαλάς. Λουσί, μπορεί να είμαστε στην εξορία, αλλά η κατάσταση δεν αλλάζει. Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή. Αυτό είναι δεδομένο. Οκ, το δέχομαι. Μπορείς όμως, σε παρακαλώ, να μην μου το υπενθυμίζεις. Συμφωνεί.
Σύμφωνοι. Ζήτησα να μην είναι κανείς εδώ. Περάσει το προαύριο. Αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα γίνει ανακοίνωση. Συμμετέχετε κι εσείς στην επέμβαση? Όχι βέβαια. Απλώς την παρακολουθώ από κοντά. Η κατάσταση? Γίνεται το καλύτερο δυνατό. Αλέκο, είσαι ο Νέστορ του ιατρικού ρεπορτάζ. Σε παρακαλώ, φρόντισε να διάσει ο τόπος εδώ. Ευχαριστώ. Πάμε. Γιατρέ, είναι έξω ο δήμαρχος. Έχει μεγάλη αγωνία για το γιο του. Θέλετε να του πω κάτι? Να του πεις ότι όλα θα πάνε καλά. Έλα, Λέκο, τι έγινε? Δεν είναι επιβεβαιωμένο, αλλά σχεδόν σίγουρο. Δεν θα το πιστέψεις. Λέγε, ρε, εκεί μέσα δρόμο. Το γιο του δημάρχου τον χειρουργεί Αβιέρι. Δεν είναι επίσημο, αλλά σπανίως τα ρεπορτάζ μου πέφτουν έξω. Μυρτώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού την έχουν εξορία. Άκου που σου λέω, ρε. Αν καταφέρει και το σώσει, είναι ακόμα ένα επιχείρημα για να κάψει τη Ρενιέρη. Κοίτα, εγώ έχω πάρα πολύ δουλειά και δεν θα μπορώ να είμαι στην ανακοίνωση. Θα χρειαστεί να το κάνεις μόνος. Πρόσεξε πώς θα το χειριστείς. Κινδυνεύεις να εκτεθείς. Και χαρά. Γεια. Yeah. Χίλια συγγνώμη που σε έφερα μέχρι τη Λεμεσό, αλλά είχα πάρα πολύ δουλειά σήμερα και είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά μου. Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει και η Λεμεσός και η θάλασσα. Οπότε. Πολύ ωραία. Τι πάω να σου προσφέρω? Τίποτα, ευχαριστώ. Να μιλάμε στον Νικό. Ούτε εγώ, ούτε εσύ είμαστε τόσο σεβάσμοι. Με μεγάλη μου χαρά, Νινά. Πέτερ, είπαμε. Πώς προέκυψε αυτό? Χάρη εντυπωσιασμού. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι και πολύ εντυπωσιακό το Πέτερ, αλλά είμαι μισός Γερμανός, είναι η μάνα μου Γερμανίδα. Έτσι βαφτίστηκα. Τέλος πάντων, ας πούμε στο θέμα μας. Έχουμε να οργανώσουμε μια επίθεση εμείς οι δύο. Μου αρέσει η αποφασιστικότητά σου. Απλά έχουμε δύο προβληματάκια. Προβληματάκια? Το πρώτο είναι ότι έχω κάποια οδηγία από το κανάλι να μην παίξω ιατρικά θέματα, πριν και μετά το συνέδριο. Έλα, μην κατσουφιάζεις. Οδηγία, υπάρχει δέσμευση. Και το δεύτερο? Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρω τι λόγους έχεις συνεμπλακεί σε όλο αυτό. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να γίνει ρόμπα αυτή για Τρίνα. Προστατεύει ο Παύλος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχω εγώ ράματα για την Γκούνα, θα σου δώσω. Θα τα πάμε πολύ καλά οι δυο μας, Πίτερ Γερμανέ. Πες μου κάτι. Είπες ότι είμαστε σε καραντίνα μέχρι να τελειώσει το ιατρικό συνεδριό. Είπα ότι έχουμε οδηγίες. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις ακολουθήσουμε. Μ' αρέσεις. Θαύμα ήταν αυτό που έκανες εκεί μέσα. Δεν ήμουν μόνη μου, Νάντια. Έλα τώρα, άσε τις μετριοφροσύνες. Αν δεν ήσουν εσύ. Λοιπόν. Ενημέρωσα το δήμαρχο ότι όλα πήγαν καλά. Και σου διαβιβάζω τις ευχαριστίες του. Ευτυχώς το παλικάρι έχει γερή κράση. Θα χρειαστεί βέβαια ακόμα φροντίδα. Πρέπει να παραμείνει διασωληνωμένος. Ευτό. Κι εγώ σε ευχαριστώ. Έκανες σπουδαία δουλειά. Μήπως αυτό σημαίνει πως η ιστορία με την απομακρυνσή μου από το νοσοκομείο θα σταματήσει? Ξέρεις ότι δεν ανήκει σε μένα. Πιέστηκα πάρα πολύ και σε υπερασπίστηκα όσο μπορούσα. Εντάξει, θα δω. Ίσως χρησιμοποιήσω το σημερινό για να αναστρέψω το κλίμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Ξέρω θα βάλετε τα δυνατά σας. Προς το παρόν, φρόντισε να φύγεις αθόρυβα. Και εννοείται, δεν θα μιλήσεις σε κανένα δημοσιογράφο. Καταλαβαίνω. Μην ανησυχείτε. Εντάξει, πλάκα πλάκα, καλά είσαι εδώ, ε? Ναι, στα καλύτερα μαδριά σε φέρουμε.
Ταξιδιστικά τα έφερες. Καμιά λίμα έπρεπε να φέρεις, μπας και... Απ' όλα έχει, έχει και μανό έχει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει πάει και το έχει κλειστό. Ποιος? Η Μυρτώ. Με αυτά που κάνω, στο τέλος δεν θα έχει άδικο να σκοθεί να φύγει. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις δηλαδή. Συμπαράσταση στην οικογένειά σου είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μίλησα με τον φίλο μου τον δικηγόρο. Θα έρθει αύριο να σε δει. Όχι, είπαμε τον δημοσιογράφο θέλω να βρεις. Αυτός είναι το κλειδί. Τι είπα αυτό, δεν καταλαβαίνω. Τι αντιδράς. Τι σου είπα. Να πάω να βρεις τον δημοσιογράφο. Τελείωνε. Παίρνει και ο Παύλος. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω ότι ο πρόδρομος βρίσκεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου εκτός κινδύνου. Η δύσκολη επέμβαση που έγινε ήταν απολύτως επιτυχής. Ακούγονται σχόλια ότι σώθηκε σχεδόν εκ θαύματος. Σπίτι είσαι? Ναι. Θα σε πάρω σε λίγο. Έκανε το καθήκον της. Δεν το πρόλαβα. Με τον δημοσιογράφο θέλω να πάω να βρεις. Αυτός είναι το κλειδί. Τι σου είπα. Να πάω να βρεις τον δημοσιογράφο. Τελείωνε. Δεν θες να με μπλέξεις ρε πατέρα. Τι έγινε, ανησύχησα. Τώρα ερχόμουν να σε βρω. Ήρθα εγώ. Είμαι μπροστά στο σπίτι σου. Θα ανέβεις ή να κατέβω? Θα ανέβω εγώ. Όσο βλέπω τώρα θα έλεγα ότι δεν είσαι εσύ, αλλά είμαι πίσω αδερφή. Πέτυχες, Διάνα. Έτσι όπως είμαι, έχω μεγάλη ανάγκη από κολακίες. Δεν είναι κολακία. Αλήθεια είναι. Γιατί μπήκες στη ζωή μου? Γιατί ήρθες και τα αναστάτωσες όλα? Αν πράγματι τα αναστάτωσα όλα, όπως λες, ένα γιατί σκέτο δεν φτάνει. Γιατί άργησες, πρέπει να με ρωτήσεις. Γιατί αργήσαμε? Σε σκέφτομαι συνέχεια. Γίνονται φοβερά πράγματα γύρω μου και εγώ το μόνο που σκέφτομαι είναι να βρεθώ στην αγκαλιά σου. Και εμένα, Μυρτώ. Και εμένα. Δεν έχεις βγει στιγμή από το μυαλό μου.
μυαλό μου. Ο άντρας σου. Τι, μην το σηκώσεις. Τι νόημα έχει να μην το σηκώσω. Το μεγάλο σου ταλέντο είναι να καταστρέφεις τις ωραίες στιγμές. Δεν μπορούσα να του μιλήσω, προσπάθησε να το καταλάβεις. Λέγε. Α, μη μου μιλάς εμένα σαν να σου ζητάω δανεικά. Μου χρωστάς τιμό και ήρθε η ώρα να το ξεπληρώσεις. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγεις από την Κύπρο, ζωή. Τα πάμε αυτό. Ο Πετκόφ κινδυνεύει και το ξέρω καλά. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Ο δικηγόρος είναι αλήτης. Και αν κατάλαβα καλά, εποφθαλμία τη θέση του διευθυντή. Ούτε που να το σκέπτεσαι. Ίσα-ίσα που σκοπεύω να ζητήσω από τη Μιχτό να επιστρέψει. Αυτό κάτω. Είναι πολύ καλή ιδέα. Μ' αρέσει αυτός ο Μαρτίνος. Σ' αρέσει. Ναι, ναι. Δείχνει ικανός, είναι ξύπνος. Θα κανονίσω να αποκάρουμε στο μαγαζί.